Καλημέρα σε άλλο ένα βίντεο από την AgroClinic. Βρισκόμαστε ξανά, όπως βλέπουμε όλοι, στο γήπεδο του Πανθρακικού. Εκείνο που δεν έχουμε πει ποτέ είναι για τις ασθένειες και τους εχθρούς του χλωροτάπητα, καθώς επίσης και για το πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε το πότισμά του κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Οπότε είμαστε εδώ για να σας δώσουμε 5 συμβουλές για το πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Οι κυριότεροι εχθροί κατά την καλοκαιρινή περίοδο του χλωροτάπητα, είτε αυτό είναι μικρός όπως ένας κήπος, είτε είναι ένα γήπεδο ποδοσφαίρου τόσο μεγάλο, είναι κυρίως το πίθιο και οι ασθένειες γενικώς εδάφους. Είναι ασθένειες οι οποίες αναπτύσσονται από τις υψηλές θερμοκρασίες και το πολύ τακτικό πότισμα που γίνεται συνέχεια. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πάρθουν μέτρα εναντίον κυρίως αυτών των ασθενειών. Και καλλιεργητικά, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να γίνουν και κάποιοι ψυχασμοί. Επίσης, είναι πολύ επικίνδυνο αυτή την εποχή να εμφανιστούν οι σκουλίκια, τα οποία από κάτω τρώνε το χλωροτάπητα και το σαπίζουν, με αποτέλεσμα πολλές φορές να ανασηκώνεται κιόλας ο χλωροτάπητας, εφόσον αυτός είναι, έχει γίνει με τοποθέτηση ρολού και δεν είναι σπαρτός. Παρ' όλα αυτά, και οι δυο έχουν απολύτως σοβαρά προβλήματα. Κυρίως αντιμετωπίζονται με ψεκασμούς. Τα τελευταία χρόνια όμως χρησιμοποιούμε ωφέλιμους μικροοργανισμούς της οικογένειας Bacillus subtilis εναντίον του πυθίου και Bacillus thuringiensis εναντίον του σκουλικιού. Με αυτόν τον τρόπο ρίχνουμε βιολογικά προϊόντα, φιλικά προς το περιβάλλον, φιλικά για την υγεία των αθλητών αλλά και αυτών που περπατάνε πάνω στο χλωροτάπητα, χωρίς τη χρήση χημικών και με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα, αρκεί να τηρηθούν οι οδηγίες που θα σας δώσουν οι υγειοπόνοι. Από εκεί και μετά πρέπει οπωσδήποτε, εκτός από αυτούς τους ψεκασμούς που κάνουμε, να τηρηθούν και κάποια μέτρα. Δηλαδή, καλό είναι μέσα σε αυτούς τους ψεκασμούς να χρησιμοποιηθούν και υδρολυμένες πρωτεΐνες, οι οποίες θα τρέφουν αυτούς τους μικροοργανισμούς και θα έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια η επέμβαση η οποία κάνουμε, γιατί αλλιώς την εβδομάδα θα χρειαστεί επανάληψη. Αν όμως χρησιμοποιηθεί μέσα υδρολυμένη πρωτεΐνη, τότε τρέφουν οι μικροοργανισμοί και κρατάει περισσότερο από μήνα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνεται τακτικός αερισμός του χλωροτάπητα και ο χλωροτάπητας να ποτίζεται πάντοτε τη νύχτα. Πάντοτε. Για να μην δημιουργείται, για να είναι δροσερός ο καιρός και να μην δημιουργούνται σαπίλες. Βέβαια, το λίγο και τακτικά είναι καλύτερο από το μια φορά και πάρα πολύ. Αυτό ισχύει σε όλες τις συντηρήσεις γκαζόν και χλωροτάπητα. Οπότε, καλύτερα να ποτίσετε κάθε μέρα 1/4 παρά να ποτίσετε 2 φορές την εβδομάδα 5 ώρες. Αυτό είναι το καλύτερο. Και να θυμάστε πάντα ότι το βραδινό πότισμα είναι το καλύτερο πότισμα για ένα χλωροτάπητα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κανάλι μας στο YouTube AgroClinic για τους μικροοργανισμούς και για τις υδρολυμένες πρωτεΐνες. Μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα που θα δείτε στο τέλος του βίντεο, είτε να μας τηλεφωνείτε είτε με email για να σας δώσουμε πιο εξειδικευμένη πληροφορία για τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε, πώς εφαρμόζουμε αυτά τα προϊόντα, πώς είναι καλύτερο να τα συνδυάζουμε ώστε να έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.